Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε μια παλιά συνταγή για ραβανί της θείας Στέλλας που μας την έδωσε η κόρη της Γιάννα. Βάζουμε να βράσουν 1200 γραμμάρια ζάχαρη με 1200 ml νερό και την φλούδα από ένα πορτοκάλι. Βράζουμε για 5 λεπτά, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Χωρίζουμε 10 αυγά σε ασπράδια και κρόκους, χτυπάμε τα ασπράδια με λίγο αλάτι να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε τους κρόκους με 200 γραμμάρια ζάχαρη να φρατέψουν. Προσθέτουμε 200 ml γάλα και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ρίχνουμε 2 βανίλιες, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, ένα μπέικιν, γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Ενσωματώνουμε με απαλές κινήσεις την μαρέγκα. Βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε με σιμιγδάλι τα ψή 36 εκατοστών. Απλώνουμε το μείγμα. Και ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί. Όσο το ραβανί μας είναι καυτό, σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι. Το αφήνουμε για τουλάχιστον 24 ώρες στο ψυγείο πριν σερβίρουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!